μπορούμε να καθίσουμε ίσια, τα μάτια μας κλειστά, να ηρεμήσουμε. Αργές, βαθιές αναπνοές. Και με την βοήθεια της αναπνοής ισιώνουμε και ηρεμούμε. Όλο και πιο ήρεμα, πιο ίσια, συγκεντρωμένη. Οι ώμοι χαλαρώνουν. Η κοιλιά χαλαρώνει. Ας αφήσουμε το πρόσωπο να χαλαρώσει. Το σαγόνι. Τα μάγουλα χαλαρώνουν. Ας αφήσουμε τα μάτια μας να χαλαρώσουν. Και ας αφήσουμε το μέτωπο να χαλαρώσει. Ο εγκέφαλος ήρεμος. Αφήστε το νου να ηρεμήσει όλο και πιο βαθιά. Και πιο βαθιά η ηρεμία του νου. Είμαστε στο παρόν. Και έρχεται ή έρχονται στο νου μας καταστάσεις της ζωής μας που όταν τις σκεφτόμαστε ή βρισκόμαστε μειώνεται σε κάποιο βαθμό την ηρεμία ή την ευτυχία ή η αγάπη μας. Ποια είναι τα ερεθίσματα ή προκλήσεις που έχουμε σε αυτή την εποχή? Μπορεί να είναι ατομικές, οικογενειακές, υγεία, οικονομικά, επαγγελματικά, σχέσεις, κοινωνικά. Ποιες είναι οι προκλήσεις σας σε αυτή την εποχή? Και ας επιλέξουμε μία πρόκληση, ένα ερέθισμα και ας βιώσουμε τα συναισθήματα που νιώθουμε σε σχέση με το ερέθισμα αυτό.
ας δεχτούμε τα συναισθήματα που νιώθουμε σε σχέση με αυτό. Και ας συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι τυχαίο το ρυθμό αυτό στην ζωή μας. Ότι είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη. Να συντονιστούμε με αλήθειες, εναλλακτικές αντιλήψεις, με την ανώτερη μας φύση. Και ας σκεφτούμε για λίγο τις ευκαιρίες για εξέλιξη που μας προσφέρει. Και τις αλήθειες προς τις οποίες μας πρόχνει. Και ας νιώσουμε ευγνωμοσύνη προς το ερέθισμα για την ευκαιρία να συντονιστούμε με την ανώτερη μας φύση. Και ας νιώσουμε αγάπη για τον εαυτό μας. Και ας απελευθερώσουμε το ρέθισμα από την ανάγκη να υπάρχει. Και ανεκτούμε προς το Θείο και να δεχτούμε το φως που απλώνεται μέσα μας και μας απελευθερώνει από κάθε αιτία που υπάρχει μέσα μας που έλκει αυτό το ερεθίσμα ή που το επιτρέπει να μας ενοχλήσει. Κάθε πεποίθηση, προσκόλληση, φόβο, άλλο συναίσθημα. Δεχόμαστε να απελευθερωθούμε. Και προχωράμε στη μέθοδο Σεντόνα, δεχόμενοι πάλι όποια συναισθήματα νιώθουμε σε σχέση με το θέμα. Συνειδητοποιώντας ότι δεν είμαστε τα συναισθήματα, είναι ενέργειες που δημιουργούνται από τις πεπαιθήσεις μας. Αφήνουμε τα συναισθήματα να απλωθούν, να αποχωρήσουν και από το σώμα αποχωρούν και από την ενέργειά μας αποχωρούν. Και από το νου μας. Και συνειδητοποιούμε την ανάγκη που ο νους μας πιστεύει ή πίστευε ότι κινδυνεύει από το ρέθισμα αυτό. Είναι θέμα αξίας. Ασφάλειας, ελευθερίας,
Ας δεχτούμε ότι έχουμε προγραμματιστεί με πεπιθήσεις που δημιουργούν αυτά τα συναισθήματα. Και ας δεχτούμε ένα φως που μας απελευθερώνει από τις πεπιθήσεις αυτές. Για να βιώσουμε την αξία μας δεδομένη και την ασφάλεια μας. Την ελευθερία μας δεδομένη. Και συνειδητοποιούμε τώρα το ρόλο με το οποίο έχουμε ταυτιστεί που δημιουργεί αυτές τις πεπιθήσεις, ανάγκες και συναισθήματα. Ποιος είναι ο ρόλος? Ποιος είναι ο ρόλος? Και συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε ο ρόλος. Είμαστε αιώνια συνειδητότητα. Και παίζουμε προσωρινά το ρόλο. Και συνειδητοποιούμε ότι αυτή η εμπειρία περιέχει για μας κάποια μαθήματα. Μαθήματα ζωής. Ας σκεφτούμε για λίγο για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το ερέθισμα. Τι μας πρόκνει να μάθουμε. Το μάθημά μας είναι να είμαστε καλά όπως είναι. Για ναι, τι χρειάζεται να πιστεύουμε. Το μάθημά μας είναι να αλλάξουμε κάτι στον εαυτό μας. Αν ναι, τι. Το μάθημά μας είναι να αλλάξουμε κάτι έξω από τον εαυτό μας. Και αν ναι, τι. Το μάθημά μας είναι να επικοινωνήσουμε με κάποιους ανθρώπους. Αν ναι, ποιοι και τι. Το μάθημά μας είναι να αλλάξουμε κάποια συμπεριφορά. Ή να απελευθερωθούμε από κάποια εξάρτηση. Προσκόλληση. Η ρόλο. Ποιο είναι το μάθημα.
οι ποιες πεπαιθήσεις θα μας βοηθήσουν, ποιες αλήθειες θα μας βοηθήσουν να μάθουμε το μάθημα. Και ας πάρουμε την θέση της εξισορρόπησης και ας επικεντρωθούμε στην πρώτη αλήθεια, η εναλλακτική αντίληψη που θέλουμε να θυμηθούμε, να βιώσουμε. Και ας βιώσουμε αυτή την αλήθεια. Σε όλο το σώμα και νου, ας βιώσουμε αυτή την αλήθεια. Και την αλήθεια που μας προσφέρει από το ερέθισμα. Έρχεται στο νου μας μία δεύτερη αλήθεια, εναλλακτική αντίληψη. Που μας απελευθερώνει. Μας φέρνει ηρεμία. Και ας βιώσουμε αυτή την ηρεμία. Και ας αλλάξουμε τα πόδια και χέρια από την άλλη κατάσταση, πλευρά. Και έχοντας το νου μας το ερέθισμα, ας βιώσουμε ένα φως μέσα μας, μία ασφάλεια, ηρεμία. Συντοπιώντας ότι είμαστε αιώνιοι, είμαστε ασφαλείς. Μέσα στην αγάπη του Θεού. Με δεδομένη αξία. Και μπορούμε να φέρουμε τις παλάμες στο κέντρο του στήθους, νιώθοντας αυτή την θέση της ενότητας με τον εαυτό μας. Ήρεμοι. Δεχόμενοι τον εαυτό μας όπως είμαστε. Νιώθοντας αγάπη για τον εαυτό μας όπως είμαστε.
νιώθοντας ασφάλεια και ηρεμία. Θα μετρήσω από ένα ως πέντε για να γυρίσουμε στην εγρήγορση. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, και πέντε. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε.